νιώθουμε που είμαστε στον δρόμο. Αυτό που ξεκαθαρίστηκε και το έχει και ο κύριος Περιφερειάρχης και πιστεύω θα του κοινωνήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο, γιατί καταλήξαμε σε αυτό ότι θα γίνει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα επιβίωσης. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα ήδη έχει αρχίσει, περνάει στην κοινωνία. Πιστεύουμε και ο κύριος Περιφερειάρχης με όσες δυνάμεις έχει να το προωθήσει και στην κυβέρνηση να εισακουστεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εμάς ο στόχος ήταν αυτός, σε αυτό θα συνεχίσουμε, ότι το ζήτημα πια που είμαστε στον δρόμο είναι ζήτημα επιβίωσης. Και δεν είναι ούτε ζήτημα να πάρουμε 5 δραχμές παραπάνω για 5 ευρώ κέρδος. Το έχουμε ξεκαθαρίσει όλο αυτό το διάστημα. Καταρρύπτεται ο μύθος ότι είμαστε επαγγελματίες μπλοκατζίδες, γιατί φαίνεται πραγματικά ότι δεν υπάρχει και από τη συνάντηση σήμερα με τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά και με εκπρόσωπο της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε στην Καστοριά, μας λένε ότι έχει το απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Αυτό περιμένουμε, γι' αυτό συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο θέμα, λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επόμενο διάστημα, τη Δευτέρα, θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο με τα ζητήματα έτσι όπως τα έχουμε βάλει. Θα στηρίξει και θα είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πιστεύω, από όλες τις παρατάξεις. Ο καθένας, η κάθε παράταξη θα αναλάβει τις ευθύνες της, τι θα στηρίξει και τι θα στηρίξει εκεί συγκεκριμένα. Εμείς αυτό που βάζουμε ξεκάθαρο είναι τα 4 ζητήματα τα πρώτα. Κόστος παραγωγής, ενέργεια, επιστροφή πετρελαίου και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Συν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει με βοσκοτόπους, με χιλιαδιό. Σε εμάς δεν υπάρχει παράταξη. Θέλω να πω το εξής, οι παπαγάλοι που λένε ότι εδώ το κάνει Παπασόκα Νέα Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι καθαρά θέμα αγροτικό, αγρότες των Ελλήνων όλων. Έτσι, τα προβλήματα είναι δικά μας.